Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Ακόμη μία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ηράκλειας με θέμα την αυξημένη παραβατικότητα που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι. Ακόμη μία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ηράκλειας με θέμα την αυξημένη παραβατικότητα που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 1 το μεσημέρι. Σε παλαιότερη τοποθέτησή του για το θέμα, ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακαχίδης είχε αναφέρει: «Τα φαινόμενα είναι πλέον καθημερινά, υπάρχει ραγδαία αύξηση κλοπών και διαρρήξεων και υπάρχει έντονη η αίσθηση ανασφάλειας στους κατοίκους, ειδικά στο δημοτικό διαμέρισμα Ηράκλειας, λόγω της ιδιαιτερότητας». Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε από τη δικιά μας πλευρά, σε ό,τι αφορά εμάς, τη Δημοτική Αρχή, εννοώ αυτό το θέμα. Είναι μια μάστιγα, τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση και δεν είναι πάντα εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Έχουμε ζητήσει ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος, αυτό ουσιαστικά δεν έχει γίνει. Μια περίοδο είχαν έρθει 2-3 αστυνομικοί, αλλά δεν φτάνει. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να καλυφθεί το αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας με τον αριθμό των οργανικών θέσεων που ανήκουν εδώ πέρα. Δεν έχει γίνει αυτό, δυστυχώς. Υπάρχει βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αστυνόμευση στην περιοχή με τα ειδικά σώματα της αστυνομίας. Όμως παρόλα αυτά αυτό δεν μπορεί να εξαλείψει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι να κάνουμε τώρα πολύ σύντομα μια ακόμη σύσκεψη, να καλέσουμε πάλι όλους τους βουλευτές και να παραβρεθούν όλοι, γιατί η Ηράκλεια είναι μια ιδιαιτερότητα όπως και να το κάνουμε. Σκέφτεστε και κάποιο άλλο μοχλό πίεσης έτσι προς το Υπουργείο, προς τον κύριο Πιέζουμε πάντα προς κάθε κατεύθυνση και με έγγραφα, με υπομνήματα, με επισκέψεις που έχουμε κάνει παλιότερα με μια ομάδα εδώ Ηρακλειωτών που τους απασχολούσε και μας απασχολεί όλους βέβαια. Όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι με το νόμο Παρασκευόπουλο, αν δεν αλλάξει αυτό, θα συνεχίζεται και θα διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει κάτι να γίνει, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα σε έναν βαθμό, παράλληλα με την ενίσχυση και των αστυνομικών τμήματων. Τη δέσμευση ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των 212 εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης έλαβαν την προσωπία που συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, αλλά και με στελέχη του Υπουργείου. Στον αυτόματο πιλότο λειτουργεί η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης τον τελευταίο μήνα. Στις 30 Μαΐου είχε παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου ο Παναγιώτης Αλεξάκης και πριν από λίγες ημέρες παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ο κ. Παναγιώτης Καραχάλιος. Και αυτή τη στιγμή, ένα από τα πάλε ποτέ ισχυρά χαρτιά της χώρας μας, η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, παραμένει επί ξύλου κρεμάμενη, με ένα μέλλον έολο, αβέβαιο και τρομακτικό. Αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης δεν έχει ούτε πρόεδρο ούτε Διευθύνοντα Σύμβουλο και οι παραιτήσεις φυσικά έρχονται να επιβεβαιώσουν το τραγικό κλίμα που επικρατεί στην βιομηχανία. Τα προβλήματα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αρχίσει ήδη να σημειώνονται προβλήματα και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι πληρωμές του Μαΐου έγιναν με μεγάλη δυσκολία, με έναντι και καθυστερήσεις. Υπάρχουν υπόλοιπα που έχουν να λάβουν εργαζόμενοι από τη μισθοδοσία του Ιουνίου. Και φυσικά προς το παρόν δεν γίνεται καν λόγος για τον Ιούλιο. Εδώ και περίπου 3 εβδομάδες δεν έχουμε πρόεδρο στην εταιρεία. Εδώ και ένα δεκαήμερο περίπου δεν έχουμε και διευθύνοντα σύμβουλο. Επί της ουσίας δηλαδή, για άλλη μια φορά, για πέμπτη φορά στη σειρά, η βιομηχανία είναι ακέφαλη. Είναι ακέφαλη έχοντας μπροστά της τεράστια ζητήματα, τεράστια προβλήματα και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουν πλέον, έχουν ξεκινήσει και τα όργανα σε σχέση με τις μισθοδοσίες του προσωπικού. Επί της ουσίας, από τον μήνα Μάιο, το δεύτερο δεκαπέμπτο του Μαΐου, αρχίσανε να φαίνονται τα πρώτα δείγματα μη καταβολής μισθοδοσιών. Από τότε μέχρι σήμερα πληρωνόμαστε με προκαταβολές των προκαταβολών. Και το αποκορύφωμα είναι ότι πλέον για τον Ιούλιο δεν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς μας καθόλου χρήματα. Είτε γιατί υπάρχει αυτή
αυτό το κενό, το διοικητικό κενό, είτε γιατί στην πραγματικότητα στα ταμεία της βιομηχανίας δεν υπάρχει τσεκιστή, όπως λένε. Την ίδια ώρα τη δέσμευση ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των 212 εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης έλαβαν την προσωπία των εργαζομένων που συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, αλλά και με στελέχη του Υπουργείου. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα από πλευράς του Υπουργείου επανέλαβαν στους εργαζόμενους της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης ότι είναι μονόδρομος η είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον όμιλο της βιομηχανίας. Εδώ και μήνες το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομίας, με τον αρμόδιο Υπουργό τον κύριο Χαρίτση και την ουσία, αν θέλετε, η κυβέρνηση, ψάχνουν στρατηγικό επενδυτή, γιατί έχουν δηλώσει και θεωρούν και οι ίδιοι ότι ο μοναδικός που θα μπορούσε να δώσει λύση στα ζητήματα της βιομηχανίας είναι κάποιος στρατηγικός επενδυτής, διότι δάλλως με την κατάσταση που η οποία επικρατεί σήμερα και με τα αλλεπάλληλα λάθη των τελευταίων ετών, πλέον η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης με αυτό το πρόσωπο που την ξέραμε για 55 χρόνια τώρα και τα λοιπά, δεν πρόκειται να ξαναδούμε. Οπότε, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της έβρεση στρατηγικού επενδυτή, έχουν, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά καταλήξει, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Ένας ο οποίος έχει καταθέσει, έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που έχει προκριθεί από την Πιστότρια Τράπεζα σε συνεργασία με μια εταιρεία ως σύμβουλο πώλησης, έχει καταθέσει την προσφορά του. Είναι μια προσφορά η οποία έχει γνωστοποιηθεί εδώ και 15 μέρες περίπου. Τολμώ να πω ότι όχι καλή προσφορά για τη βιομηχανία, κύριε Κώτα. Και από την άλλη πλευρά, την Παρασκευή που μας πέρασε, μετά τη συνάντηση που είχαμε εμείς την Πέμπτη με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, υπήρξε συνάντηση με τους δεύτερους ενδιαφερόμενους. Είναι ένα αγγλοαμερικανικό φαντ, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με την πληροφόρηση και με τη δημοσιότητα που προκύπτει, έχουν μπει και αυτοί στο παιχνίδι ως δεύτεροι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, εμείς την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό, μια συνάντηση που προέκυψε μετά από πάρα πολύ καιρό και μετά από πολλές πιέσεις και οχλήσεις και αιτήσεις δικές μας για ραντεβού και για συνάντηση. Εν πάση περιπτώσει, η συνάντηση αυτή έγινε με γνώμονα ότι πλέον το πράγμα έχει οδηγηθεί στο πουθενά. Επί της ουσίας, βιομηχανία σήμερα δεν υπάρχει. Αν θέλετε, εάν πάνε τα πράγματα έτσι και δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, η βιομηχανία καλοκαίρι δεν βγάζει. Επομένως, εργαζόμενοι ήμασταν, συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο υπουργό για να δούμε τι μέλη γενέστε σε σχέση με εμάς τους εργαζόμενους. Είτε παραδείγματος χάρη, εάν βρεθεί κάποιος υποψήφιος επενδυτής, είτε εάν δεν βρεθεί. Ο κύριος λόγος της συνάντησης μας ήταν αυτός. Πήραμε υποσχέσεις από τον Υπουργό για διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Πρωτίστως να διοριστεί μια καινούργια διοίκηση. Και στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχουν πραγματικά ενδιαφερόμενοι, με την έννοια να δούμε αν θα κατατεθούν ή αν κατατέθηκαν, ποιες είναι οι προτάσεις τους. Για να δούμε και αν πραγματικά υπάρχει μέλλον για εμάς τους εργαζόμενους, για την ίδια την εταιρεία φυσικά, για την καλλιέργεια και όλα όσα διέπουν τη βιομηχανία. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου των Προέδρων της ΝΟΔΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίσε τη σημασία των κομματικών οργανώσεων και αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των στιγμών και στην ανάγκη αλλαγής της κατάστασης με τη διενέργεια εθνικών εκλογών το συντομότερο δυνατό. Την περασμένη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Προέδρων της ΝΟΔΕ που οργάνωσε η Γραμματεία του Κόμματος. Επρόκειτο για μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου με άρωμα εκλογών. Κάποια από τα θέματα που τέθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις αφορούσαν το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει ούτε στην παρούσα ούτε στην επόμενη Βουλή την Συμφωνία για το Σκοπιανό. Έχει κοστολογημένο σχέδιο και θα μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Θα χτίσει με τη Διεθνή Επενδυτική Κοινότητα μια σχέση εμπιστοσύνης για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μαζευτήκαμε εκεί, ήταν και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρέλασαν όλοι οι τομεάρχες του κόμματος, κάνανε εισηγήσεις και συζητήσαμε πάνω σε θέματα πολιτικής που αγγίζουν και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και γενικότερης πολιτικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει το κόμμα μας μέχρι να γίνουν εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη όποτε και αν γίνουν εκλογές και τα στελέχη της. Και ήταν ένας λόγος που έγινε αυτή η σύνοδος παράλληλα ώστε να οργανωθούμε καλύτερα και για τους εκλογικούς αντιπροσώπους
αλλά και σε όλους τους τομείς για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να είναι η επόμενη κυβέρνηση και να πετύχει το στόχο της. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα γεγονότα τρέχουν ραγδαία. Έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη, που το μόνο που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η καρέκλα και τίποτε άλλο. Βλέπουμε ότι έχει κάνει μια άσχημη συμφωνία στο θέμα του μακεδονικού ζητήματος, η οποία ο λαός διαφωνεί, αλλά οι κύριοι αυτοί κοφεύουν δραματικά για το τι συμβαίνει στον λαό. Και μην ξεχνάμε ότι ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, όταν αντιπολίτευσε, έλεγε πως με 15% μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει κάποτε. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση είναι κάτω από 15%, αλλά κυβερνά σαν να έχει 50%. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πως η παρούσα κυβέρνηση έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι ζητούν ένα αξιόπιστο κυβερνητικό σχέδιο για να γίνει καλύτερη η ζωή τους. Τη Σύνοδο των Προέδρων της ΝΟΔΕ έκλεισε με ομιλία του ο πρόεδρος της παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και τόνισε την σημασία των κομματικών οργανώσεων και αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των στιγμών και στην ανάγκη αλλαγής της κατάστασης με διενέργεια εθνικών εκλογών το συντομότερο δυνατό. Η αυτοδυναμία είναι ένα χαρακτηριστικό των εκλογών, η οποία θα το δούμε εκείνη την ώρα που θα έρθει. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την αντιπολίτευσή της και το αποτέλεσμα θα κριθεί εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνει πάρα πολύ καλά και τα νούμερά της είναι πολύ καλά. Αλλά το ζητούμενο είναι να φύγει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση για τον τόπο, τη χώρα και την οικονομία μας, για όλους τους Έλληνες γενικώς. Πρώτο σταθμό της περιοδίας της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φόφης Γεννηματά θα αποτελέσουν οι Σέρες την Τετάρτη 18 Ιουλίου. Η επίσκεψή της θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας της σε ολόκληρη τη Μακεδονία, με προεκλογικό άρωμα και με στόχο να γνωστοποιηθούν οι θέσεις του κινήματος στους πολίτες. Περιοδία σε νομούς της Μακεδονίας ξεκινά μετά τις 15 Ιουλίου η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν βουλευτές και κεντρικά στελέχη και το πρόγραμμα θα είναι προεκλογικό, με ομιλίες, επισκέψεις και συσκέψεις. Μάλιστα, πρώτο σταθμό της περιοδίας θα αποτελέσουν οι Σέρες. Κλείσαμε τον ερχομό της Φόφης Γεννηματά στο νομό Σερών και ιδιαίτερα στην πόλη. Το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι την Τετάρτη 18 Ιουλίου. Πρόγραμμα δεν έχει βγει και δεν μπορεί να ανακοινωθεί. Τις επόμενες μέρες, μετά την Δευτέρα που θα έχουμε και Νομαρχιακή Επιτροπή, πιστεύω ότι μέχρι το μέσο της άλλης εβδομάδας θα έχει βγει το πρόγραμμα. Αλλά για μας εδώ και τοπικά είναι θετικό, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και ιδιαίτερα και χτες στη Βουλή, η επίσκεψη της Γεννηματάς στις Σέρες, που όπως θυμάστε και προεκλογικά ήταν και πάρα πολύ δυναμική και είχε δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς Σεραίους να βρεθούν ξανά μαζί και ίσως να είναι και ένα μήνυμα για το που πάμε από εδώ και πέρα σαν κίνημα αλλαγής. Είμαστε πάντα σε προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι όμως ότι με αυτούς που μπλέξαμε δεν ξέρουμε γιατί αυταπάτες, υποσχέσεις, πράγματα τα οποία ψηφίζονται άλλοτε κρυπτό ή άλλοτε αμφισβητούνται από το συνέτερο το πρωί και επιβεβαιώνονται το βράδυ. Ζούμε σε μια φάση η οποία είναι πολιτικά περίεργη. Κατά συνέπεια νομίζω ότι πάντα θα είμαστε έτοιμοι, ειδικά μετά τον Αύγουστο, νομίζω ότι μπαίνουμε σε αυτήν την τροχιά. Στόχος της πολιτικής αυτής κίνησης του κινήματος αλλαγής είναι να επικοινωνηθούν οι θέσεις του κινήματος για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, που ήταν η αφορμή για την αποχώρηση του ποταμιού. Επίσης, η ίδια αφορμή έχει βυθίσει δημοσκοπικά το ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι που για το κίνημα αλλαγής δημιουργεί περισσότερο ενδυνάμει πολιτικό εκλογικό χώρο. Είναι αλήθεια ότι μετά τα τελευταία γεγονότα η πρώτη επίσκεψη στην περιφέρεια είναι στις Σέρες και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως και αν το κάνουμε, ο καθένας βλέπει και το όνομά του. Και είναι αλήθεια αυτό που είπε και Γεννηματά χτες, αριστερή στα πίτωρα και δεξιή στο αλεύρι. Έτσι έχουμε καταντήσει σήμερα στην Ελλάδα. Έως τις 16 του μήνα οι υποψήφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις σχολές προτίμησής τους. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, Κώστας Τενεγετζής, τονίζει πως οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. Ο ίδιος σημειώνει πως και φέτος στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών έχουν καταγραφεί πρωτιές σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Χωρίς προβλήματα διεξήχθησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις τη φετινή σχολική χρονιά, όπως αναφέρει με δηλώσεις του ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, Κωνσταντίνος Τενεγετζής.
Ο κ. Τενεκετζής δηλώνει ικανοποιημένος από την όλη διαδικασία, τονίζοντας πως για μία ακόμη χρονιά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουν καταγραφεί πρωτιές σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένος και θεωρώ ότι έχουν δουλέψει, έχουν δώσει την συμβολή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όλοι οι συναδελφοί μου, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δούλεψαν με πολύ μεγάλο ζήλο και οφείλω να τους ευχαριστήσω από τη θέση αυτή και επίσης να πω ότι και οι μαθητές επίσης, που να το πούμε και αυτό, ότι έχουμε πολλές πρωτιές μέσα στο νομό μας, όπως κάθε φορά, έχουν κάνει την προσπάθεια που έπρεπε για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα και να επιτύχουν σε αυτό το οποίο έχουν σκεφτεί, έχουν δρομολογήσει. Επομένως, τόσο από την πλευρά της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όσο και από την πλευρά των μαθητών, υπάρχει μία κοινή συνισταμένη η οποία οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΡΟΝ καλεί τους υποψηφίους να είναι προσεκτικοί στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Η 16η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και οριστικοποίησης του μηχανογραφικού. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να μελετήσει τις επιλογές του και να πάρει πληροφορίες για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν, το πανεπιστήμιο που ανήκουν και τα προγράμματα σπουδών της κάθε μιας. Ήδη οι βαθμολογίες τους είναι γνωστές. Μετά το ζήτημα αυτό, οι μαθητές, οι υποψήφοι, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους. Έχει οριστεί η ημερομηνία, έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και καιρό, από τις 22 Ιουνίου και μέχρι τις 16 Ιουλίου έχουν το περιθώριο για να μπορέσουν να το συμπληρώσουν. Επομένως έχουν όλο το εύλογο χρονικό διάστημα να καθίσουν με την ησυχία τους και με μεγάλη προσοχή να δουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και να το συμπληρώσουν ορθολογικά, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούν και να ασχοληθούν με μεγάλη προσοχή. Γιατί αν τυχόν το δώσουν το μηχανογραφικό χωρίς να προσέξουν ποιες σχολές είναι αυτές που κυρίως τους ενδιαφέρουν και το οριστικοποιήσουν μέχρι τις 16 Ιουλίου, που είναι καταλυτική ημερομηνία, αυτό σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Αν λοιπόν δεν προσέξουν πολύ καλά πώς θα το συμπληρώσουν, δεν μπορούν να κάνουν καμία τροποποίηση μετά την 16η Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι πριν από τις 16 Ιουλίου έχουν το δικαίωμα αυτό. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι ένας υποψήφιος μπαίνει μέσα στην ιστοσελίδα αυτή του Υπουργείου με τον κωδικό του, με τον κωδικό ασφαλείας και με τον κωδικό που είχε ως υποψήφιος, με τον οκταψήφιο. Μπαίνει μέσα, βλέπει ποιες είναι οι σχολές, δηλώνει κατά προτεραιότητα και στο τέλος μπορεί, εφόσον δεν είναι βέβαιος για την σειρά προτίμησης που έβαλε, να κάνει μία προσωρινή αποθήκευση. Αυτό γίνεται μέχρι τη στιγμή που θα αισθάνεται ο ίδιος ότι έχει κατασταλάξει. Αν λοιπόν οριστικοποιήσει τις επιλογές του, τότε θα πρέπει αυτό να θεωρηθεί και το δεδομένο, γιατί παίρνει και αριθμό πρωτοκόλλου. Αν όμως διαπιστώσει πριν από τις 16 Ιουλίου ότι έχει κάνει κάποιο λάθος, έχει κάνει κάποια μη καλή προτίμηση σε σχολή, τότε έχει δικαίωμα να προσέλθει στο λύκειό του και να τους αναφέρει ότι ναι μεν έκανα οριστική τοποθέτηση, οριστική δήλωση του μηχανογραφικού μου, αλλά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι και το τελικό. Το Λύκειο λοιπόν είναι υποχρεωμένο να του δώσει μία ευκαιρία ακόμη και να τροποποιήσει το μηχανογραφικό του έτσι όπως θα ήθελε πραγματικά να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει η λογική σειρά των πραγμάτων, να μην υπάρχει βιασύνη, γιατί έχουμε ακόμη σχεδόν 10 μέρες μέχρι που να λήξει η προθεσμία αυτή.
Αλλάζει όψη, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Συντικής μετά την έναρξη των εργασιών οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής. Ήδη ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Άγκιστρο και βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σιδηρόκαστρο, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής και την ενίσχυση της ασφαλούς κίνησης πεζών και οχημάτων. Συνεχίζεται το έργο οδοποιίας των Δήμων Συντικής, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε τοπικές κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής. Αφού ολοκληρώθηκε και η τυπική διαδικασία για την κήρυξη αναδόχου εταιρείας, οι εργασίες ξεκίνησαν υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Είναι περίπου 3.000 τόνοι ασφάλτου με τα εργατικά μαζί, τα οποία όπως βλέπετε αλλάζουν σιγά σιγά τις περιοχές. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Φώτης Δομουχτσίδης, στόχος των εργασιών είναι η αναβάθμιση της εικόνας και η ενίσχυση της ασφαλούς κίνησης τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων. Η πρώτη φάση ήταν πέρσι-πρόπερσι. Η δεύτερη φάση είναι τώρα και θα συνεχίσουμε τόσο ώστε να συντηρήσουμε, τονίζω, όλο το Δήμο. Μάλιστα και ο ίδιος ο Δήμαρχος πραγματοποιεί επιτόπιες αυτοψίες στις περιοχές εκτέλεσης των έργων και ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών. Έχει τελειώσει το Άγκιστρο πρώτο, διότι είναι τουριστικό χωριό και θα δεχθεί επισκέπτες. Το Σιδηρόκαστρο συνεχίζει και από εδώ και πέρα θα μεταφερθούν τα μηχανήματα από την Καστανούσα και θα έρχονται εδώ. Θα συντηρηθούν όλοι οι δρόμοι του Δήμου. Δύο τουλάχιστον κάδοι για την ανακύκλωση ρούχων τοποθετήθηκαν από το Δήμο Καβάλας τις προηγούμενες ημέρες σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ο Δήμος Καβάλας και η Υπηρεσία Ποιότητας Ζωής τοποθέτησαν τους πρώτους 10 κάδους για μεταχειρισμένα ρούχα και πάνινα παπούτσια. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα τοποθετηθούν άλλοι 20 κάδοι στην πόλη της Καβάλας και στα χωριά όλου του Δήμου. Το 20% των μεταχειρισμένων ειδών, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα επιστρέφονται σε κοινωνικές δομές της πόλης. Έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι 10 κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών. Και την Πέμπτη με Παρασκευή θα τοποθετήσουμε και τους υπόλοιπους 20. Οι 10 κάδοι μας αυτοί έχουν ένα καπάκι εδώ, λειτουργούν, βάζουμε τα ρούχα μέσα εδώ και τα ρούχα όπως είναι τα σπρώχνουμε, τα κλείνουμε και πέφτουν μέσα. Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι εδώ, όποιος βάζει τα ρούχα δεν μπορεί να τα ξαναπάρει και δεν θα δει από αυτούς τους κάδους μέσα σκορπισμένα ρούχα πουθενά αλλού αυτό που βλέπουμε που ρίχνουν οι συμπολίτες μας στους πράσινους κάδους. Εδώ δεν παίρνει. Τι κάνουμε τώρα. Αφού παίρνουμε τα ρούχα, έρχεται ιδιώτης τα παίρνει, τα ρούχα αυτά πλύνονται, σιδερώνονται και από αυτά τα οποία είναι σε αρίστη κατάσταση θα έλεγα, το 20% επιστρέπονται στους συμπολίτες μας σε τρεις δομές τις οποίες έχει δώσει ο Δήμος, στους γιατρούς του κόσμου, στην Ηλιακτίδα και στην Εκκλησία μας. Αυτές οι δομές θα δίνουμε τα ρούχα εκεί που νομίζουν, εκεί που τα έχουν ανάγκη κάποιοι συνάνθρωποι μας και έτσι λοιπόν εκτελούμε διπλό έργο. Το έργο της ανακύκλωσης και την επιστροφή σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται αυτά τα ρούχα πεντακάθαρα και αρωματισμένα αυτά. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Μακαρόνια μπαρίλα 500 γραμμαρίων με 73 λεπτά. Αγελαδινό τυρί το διαλεγμένο, το κιλό με 4,50. Πέψη και ήβη πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μία συν μία δώρο. Όλα τα Lipton Ice Tea 500 ml 40% φθηνότερα. Dixan κουτί 45 μεζούρες με 6,90. Αλλά και όλα τα εντομοαποθητικά Aroxol 30% φθηνότερα. Και τώρα αποκτήστε μοντέρνα σετ υπέρδιπλας εντόνια σε διάφορα σχέδια και χρώματα στη μισή τιμή με την κάρτα Kansas Economy και μόνο 10 ευρώ αγορές. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Την αισιοδοξία και τη σιγουριά του για ακόμα μια πολύ καλή χρονιά για την Κρικρή εξέφρασε ο πρόεδρος της εταιρείας Παναγιώτης Τσινάβος με αφορμή την 23η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και κυρίως καταναλωτές για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια στα προϊόντα της Κρικρή. Σε κλίμα συνεργασίας και σύμπνοιας, πραγματοποιήθηκε η 23η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γαλακτοβιομηχανίας Κρικρή. Με 19% αύξηση της πωλήσης κατά το έτος 2017
και με υψηλό ποσοστό ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο πρόεδρος της Κρικρή εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εταιρείας. Πλέον οδεύουμε πολύ αισιόδοξοι. Ήδη η χρονιά η περσινή ήταν πολύ καλή, αφού είχαμε μια ανάπτυξη της πωλήσης μας 19% με αύξηση όλα τα μεγέθη μας. Ήδη η χρονιά, το τρίμηνο αυτό που δημοσιεύσαμε, πάμε με σημαντική ανάπτυξη πάνω από 20-25%. Πιστεύω ότι θα είναι πάλι μια καλή χρονιά. Βγάλαμε νέα προϊόντα με μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές μας, με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Οι εξαγωγές μας διευρύνονται, πλέον θα περάσουν το 30% σαν συμμετοχή στον συνολικό μας τζίρο. Οι εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί, πάνω από 300 εργαζόμενοι πλέον εργάζονται στην εταιρεία Κρικρή. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να ανατινίζουμε πιο ευχάριστα το μέλλον. Ο κύριος Συνάβος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και κυρίως τους καταναλωτές για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα της Κρικρή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καταναλωτές μας, στους εργαζόμενους που δίνουν αγώνα κάθε μέρα για νέα προϊόντα, για να κρατήσουν και ψηλότερα επίπεδα την ποιότητα των προϊόντων μας και να έχουμε αυτή την αποδοχή. Τίποτα δεν χαρίζεται στην αγορά, όλα κατακτιούνται. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους καταναλωτές μας και στους εργαζόμενους πάνω απ' όλα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Εραϊκής Γαλακτοβιομηχανίας εξήγησε και τον λόγο που η Κρικρή στα χρόνια της κρίσης καταφέρνει να έχει πάντα ανωδική πορεία. Ότι κάθε εταιρεία που είναι νοικοκυρεμένη, που έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, που στηρίζεται στους ανθρώπους της, που ασχολείται με τη δουλειά και με όλα τα άλλα πράγματα, που έχει υπομονή και επιμονή και μεθοδικότητα, πάντα μπορεί να ανοιχνεύσει ευκαιρίες και να τις κάνει επιτυχία. Και νομίζω αυτό το αποδείξαμε. Μια εταιρεία Κρικρή ξεκίνησε από τις Σέρες, αξιοποίησε το συγκριτικό πλεονέκτημα του γάλακτος, που έχουμε πάρα πολύ άφθονο γάλα. Η περιοχή μας είναι πρώτη σε παραγωγή γάλακτος. Αυτό το κάναμε σημαία, το επικοινωνήσαμε και πλέον, ακόμη και στις συσκευασίες των προϊόντων που είναι στην Αγγλία, γράφουν ότι παράγονται στις Σέρες από την έφορη κοιλάδα των Σερών, από το γάλα της περιοχής μας. Αυτό ήταν το συγκεντρωτικό μας πλεονέκτημα, αυτό το διαφυλάσσουμε και μάλιστα τελευταία έχουμε ανακοινώσει και το είναι γνωστό, την παιδεία γάλακτος, ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό θα έλεγα, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εκπαιδεύσαμε και τους 50 παραγωγούς μας στο να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, τις εγκαταστάσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, πιο κερδοφόροι. Αυτό το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι χρωστάμε στην περιοχή αυτή. Χρωστάμε στους παραγωγούς μας που μας δίνουν το γάλα, που μας δίνουν να κάνουμε την διαφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης Team Viner, μια εμπειρία ζωής στο Άγιο Όρος, που φιλοξενείται στο Ζιτζιλί Τζαμί της πόλης των Σερών. Η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώθηκε από την Αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης το 2013 και τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης Team Viner, μια εμπειρία ζωής στο Άγιο Όρος, που φιλοξενείται στο Τζιτζιλί Τζαμί της πόλης των Σερών. Η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώθηκε από την Αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης το 2013 και τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Χθες, 3 Ιουλίου 2018, είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης έργων ζωγραφικής του Βρετανού ζωγράφου και καθηγητή Σχολής Καλών Τεχνών στο Λονδίνο, στο Βασιλικό Κολέγιο Καλών Τεχνών του Λονδίνου, Team Viner, ενός γνωστού πλέον και καταξιωμένου καλλιτέχνη διεθνώς. Η έκθεση βασίζεται σε μια εκτενή και πολυπίκυλη σειρά έργων του Βρετανού ζωγράφου, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Bath της Βρετανίας, ο οποίος παρέμεινε συνολικά 3 μήνες στην Αθωνική Πολιτεία, βιώνοντας μια πνευματικότητα που καθόρισε τη ζωή και την τέχνη του. Φιλοξενήθηκε στις 20 μονές, στις καριές, σε σκήτες και σε κελιά. Περπάτησε στα μονοπάτια του, έζησε στην καθημερινή ζωή με τους μοναχούς και τους προσκυνητές και αποτύπωσε με ένα σύνθετο και πρωτότυπο τρόπο την καθημερινή ζωή στην μοναστική πολιτεία, τα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα και το φυσικό περιβάλλον. Ο Viner, λαμβάνοντας μια υποτροφία από το κολέγιο στο οποίο είχε σπουδάσει και διδάσκει, επισκέφθηκε το 2013 για 3 φορές το Άγιο Όρος, διαμένοντας ένα και πλέον μήνα κάθε φορά και διατρέχοντας όλη την Αθωνική Πολιτεία, απέδωσε με το δικό του προσωπικό τρόπο τις μονές, τα καθολικά, τους κεντρικούς ναούς, καθώς επίσης και σκήτες, συγκροτήματα από μεμονωμένα κελιά, καθώς επίσης και τη ζωή και το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους.
Το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα που αποδίδουν άγνωστες πτυχές από ένα συναρπαστικό περιβάλλον, καθώς ο τρόπος ζωής των μοναχών διαφέρει ριζικά σε σχέση με κάθε άλλον τρόπο ζωής των ανθρώπων των πόλεων. Ανάμεσά τους υπήρχαν νέοι και ηλικιωμένοι, Έλληνες, Αυστραλοί, Αμερικανοί, Άγγλοι. Ο κοινός τους τόπος είναι ο χριστιανικός Ορθόδοξος βίος, ο οποίος βασίζεται στην αδιάλειπτη προσευχή σε ένα τοπίο που μαγεύει τόσο με τη φυσική του ομορφιά, όσο και με την ομορφιά των ανθρώπινων επιτευγμάτων. Η έκθεση θα λειτουργήσει από Τρίτη έως και Παρασκευή και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η έκθεση θα παραμείνει στο Τζεντζελί Τζαμί των Σερών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ήταν μια επιλογή μας αυτή προκειμένου και οι μικροί μας φίλοι, οι μαθητές, να μπορέσουν να την επισκεφθούν. Πιστεύουμε ότι θα είναι ευχάριστη και στους μεγάλους και στους μικρούς, όσο και διδακτική, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να κάνουν νοερό ταξίδι στο Άγιο Όρος, καθώς επίσης τις γυναίκες, οι οποίες ως γνωστόν δεν μπορούν να το επισκεφθούν, λόγω του αβάτου που έχει καθιερωθεί από τους Βυζαντινούς χρόνους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στο γιορτάρι της Ουγγαρίας χτυπά από σήμερα η καρδιά του Σεραϊκού Κλασσικού Αθλητισμού. Η Μαρίνα Ποριοπούλου του Γυμναστικού Συλλόγου Σέρες 93 και ο Θοδωρής Γιώγας του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Βυσάλτη Νιγρήτας λαμβάνουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Η αποστολή της εθνικής μας ταξίδεψε με υψηλές προσδοκίες. Οι Σεραίοι αθλητές, που είναι μέλη της ελληνικής αποστολής, η οποία αποτελείται από 9 παίδες και 13 κορασίδες, θα αγωνιστούν η Μαρίνα Ποριοπούλου στα 2.000 μέτρα στίπλ και ο Θοδωρής Γιώγας στη σφυροβολία. Απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνεχόμενες επιτυχίες της Μαρίνας Ποριοπούλου είναι ο προπονητής της, Άκης Παρασκευόπουλος, που μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών και στον Βασίλη Αναστασιάδη, επεσήμανε ότι η αθλήτριά του έχει πετύχει όλους τους στόχους που έχουν θέσει από την αρχή της χρονιάς. «Ελάχιστοι είναι οι αθλητές που έχουν πετύχει φέτος όλους τους στόχους τους», είπε ο Άκης Παρασκευόπουλος, τονίζοντας ότι η Μαρίνα κατάφερε να πανηγυρίσει το χάλκινο μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο Μαρόκο, το ασημένιο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K18 της Κωνσταντινούπολης και έπιασε το όριο για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Όσο για το τι θα κάνει στην Ουγγαρία, ο Άκης Παρασκευόπουλος δήλωσε στην ΕΡΤ. «Στόχος μας είναι να προκριθεί στον τελικό με ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Η Μαρίνα τώρα έχει ατομικό ρεκόρ 6.59.93. Είναι 22η στη starting list στις 36 που θα αγωνιστούν στα 2.000 μέτρα στίπλ, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει, να κάνει το 6.55. Είναι πολύ τιμητικό το ότι συμμετέχει σε αυτήν την τόσο σημαντική διοργάνωση». Για τον στόχο του Θοδωρής Γιώγα μίλησε στην ΕΡΤ Σερών ο προπονητής του Πασχάλης Γκουγκούδης, ο οποίος τόνισε: «Ο πρώτος στόχος που έχουμε θέσει είναι η πρόκριση στον τελικό. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, αφού ο Θοδωρής θα συναγωνιστεί αθλητές υψηλού επίπεδου και μεγαλύτερου σε ηλικία, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να προκριθεί στον τελικό». Ο Θοδωρής Γιώγας, που είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο Μαρόκο και είχε πάρει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K18 της Κωνσταντινούπολης, θα αγωνιστεί στους προκριματικούς της σφυροβολίας την Παρασκευή και αν όλα πάνε καλά, θα αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιουλίου θα αγωνιστούν 538 παίδες και 597 κορασίδες από 50 χώρες της Ευρώπης και το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο αφού το αγωνιστικό επίπεδο είναι υψηλό. Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ ανδρών του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Πανσεραϊκού ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σεραίο Παλέμαχο Διεθνή Καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μακαρά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Γιώργος Μακαράς ξεκίνησε την πλούσια επαγγελματική του καριέρα από τη Θύελλα Σερών. Την περίοδο 1984-85 ήταν ένας από τους επικεφαλείς αθλητές της Αθλητικής Ένωσης Σερών που πέτυχε την άνοδο στην Α' Εθνική κατηγορία. Την επόμενη χρονιά, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας, ο Σεραίος με το γλυκό σουτ μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε για 6 συνεχόμενα έτη, έχοντας σπουδαίους συμπαίκτες, όπως η Σταυρόπουλος, Πρέλεβιτς, Κόρφας και Φασούλας, αλλά και αντιπάλους όπως ο Γκάλης και ο Γιαννάκης στον Άρη.
Στα χρόνια αυτά έπαιξε σε 3 τελικούς κυπέλου Ελλάδος, ενώ το 1991 κέρδισε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, με ηρωική μάλιστα εμφάνιση στον ιστορικό τελικό της Γενέβης. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Περιστέρι και 5 χρόνια αργότερα έκλεισε την καριέρα του στον Αθηναϊκό Σύλλογο ως αθλητής της Α1 μόλις στα 31 του. Παράλληλα, αγωνίστηκε ως διεθνής σε όλες τις εθνικές ομάδες της χώρας μας, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές με 7 πόντους μέσω όρο ανά αγώνα και σημαντικότερη αυτή με την επίσημη αγαπημένη στο προολυμπιακό τουρνουά το 1988. Ο Γιώργος Μακαράς, εκτός από το ταλέντο και την προσφορά του στην ελληνική καλαθοσφαίριση, ξεχώρισε επίσης για τον χαρακτήρα και το ήθος του, ως άνθρωπος, και αυτό και αναγνωρίστηκε και βραβεύτηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους. Για όλα τα παραπάνω, η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο του Πανσεραϊκού Κρικρή εμπιστεύεται στον Γιώργο την νευραλγική θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας και τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένεια των Λιονταριών, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κάπου εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.